Χιονάκια μου πολύ αγαπημένα, δεν ξέρω εσάς αν σας αρέσει το χιόνι, αλλά σήμερα στην Αθήνα το στρώνει. Έκανα και ρήμα. Εμένα πάντως δεν μ' αρέσει, διότι μου θυμίζει παλιές καλές εποχές, αλλά δεν γινόταν καλές όταν χιόνιζε. Διότι όταν προέρχεσαι από φτωχική οικογένεια, καταλαβαίνεις τις στερήσεις και κυρίως πόσο σημαντική είναι η θέρμανση. Να υπάρχει σε ένα σπίτι θέρμανση και να μην είναι όλα παγωμένα. Και αν υπάρχουν τα λεφτά, που και στην εποχή μας, λογικά λέω και στην εποχή μας, θα έπρεπε να υπάρχουν, το παιδί μου. 2022 βρισκόμαστε. Αλλά η φτωχοποίηση μαζί με τον χιονιά, να ρίξει τη ματιά, επελάβει. Πάμε να κάνω ένα rapid test για να πάμε αύριο σε μια σημαντική δημόσια υπηρεσία που με αφορά. Και γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία της μετακίνησης. Διαφορετικά, σας είπα, δουλειά δεν υπάρχει και ο κόσμος μένει στα σπίτια του. Στα σπίτια τα οποία δεν έχουν θέρμανση. Αλλά τι να σας πω, από τη στιγμή που το rapid test είναι αρνητικό, δεν σας ενδιαφέρει, βρε παιδί μου, αν το στομάχι είναι αδιανό, σας ενδιαφέρει? Καθόλου. Και αν δεν υπάρχει θέρμανση, και πώς να υπάρχει θέρμανση όταν δεν υπάρχει το λιλί? Δεν κινείται η αγορά, μάλλον κινείται, διότι αν ρωτήσετε τις διάφορες επιχειρήσεις πώς τα βγάζουν πέρα, εγώ παραμουσάρι ένα πολύ δικό μου πρόσωπο το ρώτησα, που εργάζεται σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας μεγάλο, πώς θα πάτε, υπάρχει κίνηση? Μου λέει ναι, αυτό το ξενοδοχείο υπό καλές εποχές φιλοξενούσε, τι να σας πω, 1.500 και 2.000 άτομα, και τώρα πείτε μου έναν αριθμό, τον βλέπετε? Και δεν είναι το σήμα της νίκης, είναι το σήμα των δυο αυτών. Το μακρύτερο όμως θα ήθελα πολύ να το στείλω στην κούλα μας την πολύ αγαπημένη, αλλά τι να πεις, είναι κατασκευασμένη και συνηθισμένη από αυτή. Εμείς παίρνουμε τα δύο και οι άλλοι παίρνουν το μακρύτερο, αλλά το χαίρονται, βέ παιδί μου. Γιατί είναι αλλιώς να το τρως το μακρύτερο, αυτό το αγκούρι της λαϊκής, ξέρετε, το καλυβιώτικο από τα Τρίχαλα, γιατί εμείς έχουμε ένα χωριό που λέγεται Μεγάλα Καλύβια, και να το τρως τη ζεστούλα, το ευχαριστιέσαι, κόβεις και μια ντοματούλα και μια φετούλα βαρελίσια και είναι τέλεια. Εν τω μεταξύ προσπαθώ να συγκεντρωθώ, αλλά μου είναι λίγο δύσκολο, γιατί το χιόνι, βρε παιδί μου, είναι φάδες, είναι πολύ χοντρές, σαν φασόλια γίγαντες, αλήθεια σας λέω, δείτε. Και αν τους τρώσεις θα δημιουργηθούν τα προβλήματα. Εκείνα τα χρόνια τα παιδικά, όλοι οι φίλοι μου το διασκέδαζαν, εγώ καθόλου. Γιατί? Οι φίλοι μου είχαν στο σπίτι τους θέρμανση. Οι μπαμπάδες τους, τουλάχιστον μιλάω για τους φίλους μου, αυτούς που έκανα παρέα, όχι όλα τα παιδάκια, δεν πήγαινα να τα πιάσω και να κάνω ένα γκάλωπ στο σπίτι σας έχει τη θέρμανση, αλλά παιδί μου, έβλεπες. Τα παιδάκια σαν και εμένα δεν ήταν, βρε παιδί μου, μέσα στην τρελή χαρά όταν χιόνιζε. Δεν έβγαιναν στην αυλή να βραχούν, καθόταν μέσα στη τάξη και προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα ρουχαλάκια τους στεγνά και κυρίως τα ποδαλάκια τους. Γιατί αν βραχούν οι κάλτσες, και μάλιστα αν φοράς και κάλτσες μανταρισμένες, και μάλιστα αν δεν υπάρχουν λεφτά να ανανεώνονται τα καλτσάκια, και υπάρχουν ανάγκες πολλές, γιατί θέλουν και τα άλλα αδερφάκια σου καλτσάκια, οπότε σκεφτείτε να έχεις πολλά αδέρφια, δεν αρκεί το ένα ζευγάρι, πρέπει να πάρεις και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο, και ένα και δύο και τρία, τέσσερα και πέντε παιδιά, μου θυμίσει αυτό. Και καθόμασταν στεγνά, που λέτε, σε μια γωνία έτσι, παίρναμε και αγκαλιά το καλοριφέρ στο σχολείο, και όταν τελείωνε το σχολείο και αφήναμε το καλοριφέρ, ένα δάκρυ κυλούσε εδώ στο μαγουλάκι το ροδαλό, που θα πάει ένα, σε ποια ζεστούλα θα σταθούμε και πώς θα διαβάσουμε. Και γυρίζαμε στο σπίτι. Στο σπίτι ήταν όλα παγωμένα
η σουμπούλα, η μασίνα, τη θυμόσαστε, ή η στόφα που φτιάχναμε και τα φαγητά μας, τα καστανά μας, και ήταν μια σόβα πολύ λειτουργική, βρε παιδί μου. Έβαζες το ξύλο και συγχρόνως ζεσθενώσουν και έφτιαχνες και φαγάκι. Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα του φαγητού, ζεσθενόταν το σπίτι, γιατί έπρεπε να βάλει η μαμά ξύλα στη σόβα και να το φροντίσει το όλο θέμα. Μετά κρυώναμε, ήμασταν ντυμένα σαν κροβίδια, και η μάνα μου να έχει μια αιμονή να μας βάζει κάτι φανελάκια που ήταν φτιαγμένα από αγνό παρθένο μαλλί, αλλά από κατσίκα, δεν ξέρω, προβατάκι. Πω. Ξεφουρτάκι ζει το κορμάκι μου, δεν το ήθελα καθόλου, μου προκαλούσε τόση φαγούρα, και επέμεινε η μάνα μου. Βρε διαολυμένο μου, λέει, παιδί, δεν κάθεσαι, μιλάμε καθόλου πουθενά και δεν δέχεσαι τίποτα. Άσε αυτό που σου λέω, να ζεσταθεί το κουρμάκι σου, μην πάθεις καμιά μπούντα. Εγώ δεν ξέρω να πάθει ένα μπούντα. Ξέρω πάντως ότι ξεφουρτάκια ζώα. Και μακριά, δηλαδή πήγαινα στο άλλο το δωμάτιο και το έβγαζα και έβαζα άλλα φανελάκια, να μοιάζουν όμως σαν αυτό, έτσι να φαίνεται ότι είμαι, βρε παιδί μου, το σώμα του Άι Βασίλη κάπως. Και να με το πάρει πρέφα η μάνα μου ότι έβγαλα το τρίχινο, το φανελάκι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι που το έχουν περάσει αυτό. Αλλά εγώ το θυμάμαι, βρε παιδί μου. Διότι πολλά ρουχαλάκια τα έφτιαχναν οι νοικοκυρές. Και κανένα μπλουζάκι δεν έχετε πουλόβερ πλεχτό από τη μάνα σας ή από τη γιαγιά σας που μου έχει φτιάξει εμένα ένα ωραίο κερακατίνα. Πρέπει να το βρω, να το φορέσω, γιατί με τέτοιο καιρό νομίζω χρειάζεται να ντυνόμαστε καλά. Πω, χαμός έξω σας εδώ, κοιτάξτε. Και αφού λοιπόν σας είπα όλα αυτά, να αναφερθώ, όχι τίποτα άλλο, βλέπουν τα βίντεό μου και ξέρετε, και στο προηγούμενο βίντεο δεν έβαλαν καμία διαφήμιση. Οπότε σας είπα, θα βγω στην επετεία και δεν περιμένω από το κράτος πρόνοιας να με φροντίσει, γιατί γενικά σε αυτό το κράτος υπάρχει αναλυσία, αδιαφορία και αναισθησία, και προσπαθούμε όλα να τα καταφέρουμε μόνοι μας, και παρόλα αυτά να είναι καλά όλοι αυτοί, διότι αντιλαμβάνονται ότι τους ανεχόμαστε και τους αγαπάμε πολύ. Φιλί ρουφιχτό, ψωνάκια μου. Και κοιτάξτε έξω, συνεχίζει ο χαμός. Κρύωσα ήδη και μόνο που το βλέπω. Το ζεστό φυλάκι σας το άρεξα.